Λοιπόν, Ξενοφόντα, έχεις μαζέψει και θα δούμε μαζί σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από την παρέλαση χθες, αλλά και όσα έχουμε ζήσει τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Τα παλιά είναι το θέμα, παιδιά. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα πιο πρόσφατα. 25 Μαρτίου χθες, λοιπόν, όλοι είδαμε τις παρελάσεις και στην τηλεόραση, αλλά και στις περιοχές μας και στις γειτονιές μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτοί που έκλεψαν την παράσταση ήταν στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, λοιπόν, την ώρα που έκαναν παρέλαση οι άντρες και οι γυναίκες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, οι πρόσφυγες που υπήρχαν στα Τρίκαλα τους χειροκρότησαν. Φέρω. Και έχουμε φυσικό ήχο να τον ακούσουμε. Για να είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Προφανώς, βέβαια. Τώρα είναι οι άνθρωποι ζουν εδώ, αισθάνονται την Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα τους και το βιώνουν οι άνθρωποι και το εκφράζουν. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα. Στη συνέχεια θα πάμε στους αρκιούς. Στους ακριτικούς αρκιούς, εκεί ο μοναδικός μαθητής, 8 χρονών, ο μικρός Χρήστος, παρέλασε μόνος του όπως βλέπουμε. Μα κοιτάξτε, τον έβαλα να κάνει και τη διαδρομή δύο φορές για να τον ξαναχειροκροτήσει. Ακριβώς. Και πήγε και την είδε την παρέλαση, ποιος ήταν εκεί? Ο κύριος Κουρουμπλής. Και ακούμε και το φυσικό ήχο. Εντάξει, τώρα αυτή είναι συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική με τον στιγμή. Μοναδικό μαθητή που σηκώνει αυτό το φάρος, έτσι, για την περιοχή του. Και μετά θα πάμε στην Νάξο, στην ωραία Νάξο, όπου εκεί στο χωριό Απόλλωνας Νάξου παρέλασαν μόλις 4 παιδιά. Ήταν πολύ εκεί. Ήταν λίγο περισσότερο από τους αρκιούς. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα πλάνα μας και χειροκροτήθηκαν από τους λιγοστούς κατοίκους. Στο χωριό λέμε τώρα, γιατί η Νάξο μέσα στην πόλη τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για ένα χωριό της Νάξου. Πολύ ωραία. Για να προχωρήσουμε τώρα και να επιστρέψουμε, θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, Ξενοφόντα. Τότε που οι παρελάσεις είχαν τραυματιστεί, θα έλεγε κανείς, από διάφορα περιστατικά. Ποινικό αδίκημα να παρελάβεις παλιά. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει οι παρελάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν πάρει λίγο πολιτικό χρώμα, θα λέγαμε. Θα ξεκινήσουμε το 2011, διότι από εκεί ξεκίνησαν εκεί όλα. Ήταν η χειρότερη στιγμή. Ήταν η χειρότερη στιγμή. Είχαμε μπει και στην κρίση τότε για τα καλά. Ήταν ένα χρόνο ήδη. Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Και εκεί η παρέλαση ματαιώθηκε. Ήταν στις 28 Οκτωβρίου. Και εκεί υπήρχε ο Κάρολος Παπούλιας, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την παρέλαση, διότι οι διαδηλωτές έσπασαν τα κυκλειδώματα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή, λοιπόν. Ακριβώς, φώναζαν συνθήματα εναντίον του και έφυγε. Έκανε και μια σκληρή τοποθέτηση ο ίδιος ο πρόεδρος. Ακριβώς. Και την έχουμε, μπορούμε να την ακούσουμε. Mm-hmm. Πάμε για τους υβριστές να πούμε. Διάλεξαν μια μέρα που είναι ντροπή τους. Και είναι και νέοι άνθρωποι. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Και πολεμούσα τον ναζισμό για τους Γερμανούς. Μην μου λένε τώρα ότι παππούλια προδότη. Ποιος είναι ο παππούλια? Τα ντρόπι. Ερχόμαστε τώρα, Ξενοφόντα. Να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να βγει εκτός αυτού. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Σκέψου τι έσχη γινόταν εκείνη την περίοδο που κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε διαδηλώσεις και όχι παρελάσεις και είχαν αναγκαστεί να βάλουν κυκλειδώματα παντού και να γίνονται παρελάσεις με προσκλήσεις. Το θυμόσαστε αυτό. Βεβαίως, και τα κυκλειδώματα παρέμειναν και την επόμενη χρονιά, ακριβώς, το 2012, ξέρω. Αλλά ούτε το του συγκράτησαν με πάρα πολλά επεισόδια να συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, με τα μεγαλύτερη ένταση επεισόδια σε Κρήτη και Πάτρα, γιαούρτια, χημικά και συνθήματα εναντίον των πολιτικών. Και τα βλέπουμε και στις εικόνες μας, μπορούμε να ακούσουμε και φυσικό ήχο. Γιορτή, έτσι, μιλάμε για έσχη κανονικά που συνεχίστηκαν και την επόμενη. Και την επόμενη χρονιά, ακριβώς 28 Οκτωβρίου του 2013, τότε σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, μπουκάλια, συνθήματα και καφέδες εναντίον πολιτικών και μάλιστα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τότε. Γιουχαρίσματα,
θύματα και όλα τα υπόλοιπα όπως βλέπουμε εδώ. Και θα έρθουμε στο πιο πρόσφατο παρελθόν, ένα χρόνο πριν, το 2017, όπου έχουμε την ιστορία με τον μικρό Αμίρ, όπου του ανακοινώνεται ότι θα κρατήσει τη σημαία, αλλά τι γίνεται στη συνέχεια. Αλλά τελικά έρχονται αντιδράσεις και του δίνουν την ταμπέλα του σχολείου του. Εδώ πέρα βλέπουμε πλάνα από το σπίτι του, διότι όχι μόνο του στέρισαν τη σημαία, αλλά του έσπασαν και το σπίτι την επόμενη μέρα. Τα ξημερώματα άγνωστοι επιτέθηκαν, του έσπασαν το σπίτι, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και μάλιστα του στέρισαν τη σημαία, όπως σας είπα, και του έδωσαν να κρατήσει την ταμπέλα του σχολείου. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν τι να πει κανείς. Εντάξει, αυτό ήταν εσχρό, έχει ξαναγίνει και στο. Να κρατήσει μια ταμπέλα. Στο παρελθόν. Δεν υπάρχει. Πρόκειται για χυδαία συμπεριφορά ούτως ή άλλως, αλλά σημασία έχει το γενικότερο κλίμα, παιδιά. Και πώς άλλαξε μετά στην πορεία των πραγμάτων. Έτσι την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά και μέχρι. Χθες που ζήσαμε τη μεγάλη επίσης επέτειό μας. Ξενοφώντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο νομίζω το ρεπορτάζ αυτό. Ναι, και διδακτικό. Γιατί παλιά μας έλεγαν διάφοροι για τα έξοδα και τις παρελάσεις, ότι οι παρελάσεις πρέπει να είναι διαδηλώσεις και να μην βγαίνουμε στον δρόμο για να παρελάβουμε. Τι άλλαξε αλήθεια από τα επόμενα χρόνια. Σε ποιον αναφέρεσαι. Θυμάμαι κάτι δηλώσεις. Και λέω με επικυβερνήσεις όμως ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, όλα αυτά κόπηκαν με το μαχαίρι. Γιατί άραγε. Τι κάθεσαι και θυμάσαι τώρα. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, μία τοποθέτηση.